Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο για το 2022, σε αυτό εδώ πέρα το καναλάκι, το οποίο έχω να σου πω ότι φέτος θα έχουμε δύο βίντεο την εβδομάδα. Γιατί όπως βλέπεις είναι Πέμπτη και δεν είναι Κυριακή. Αποφάσισα έτσι δυναμικά, έχω πάρα πολύ όρεξη, έτσι δηλαδή μου μπήκε πολύ καλά το 2022 μπορώ να πω. Και έτσι αποφάσισα λοιπόν να κάνω έναν από τους στόχους μου το 2022, το οποίο είναι δύο βίντεο την εβδομάδα για το YouTube. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Θέλω να σου πω ότι όπως βλέπεις στον τίτλο, θα κάνουμε λοιπόν στόχους του 2022, αλλά και αυτοβελτίωση. Καλά, εντάξει, έχω να σου πω ότι κάνοντας μία ανασκόπηση για το 2021, στους στόχους δεν τα πήγα πολύ καλά. Αυτό όμως δεν με σταματάει, ότι δεν θα κάνω στόχους, δεν θα βάλω στόχους για το 2022. Το ότι δεν τους κάναμε τον περασμένο χρόνο, δεν λέει κάτι, γιατί υπάρχουν τόσες συνθήκες στις οποίες δεν μπορούμε να τις κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά εγώ έβαλα στόχους, θα τα γράψουμε μαζί. Θα σας δείξω κιόλας το 2021 τους στόχους, θα τους βαθμολογήσουμε και μαζί την ανασκόπηση. Και κάπου εδώ θέλω να σου πω για την αυτοβελτίωση του 2021. Ήθελα να τα πετύχω και τα έκανα σκατά. Σκατά παιδιά, τέτοιο μαλακομαγνήτη δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Δηλαδή τελείωσα από τους γκόμενους το 2005 που βρήκα τον Μάριο και είπα να σοβαρευτώ και να κάνω οικογένεια. Παρόλα αυτά ο μαλακομαγνήτης καλά κρατούσε στις φιλίες μου. Πραγματικά με κυβερνούσε πάρα πολύ καλά και δεν έλεγε να ξεκολλήσει. Και γενικά δεν μπορώ να πω ότι φέρθηκα στον εαυτό μου πάρα πολύ καλά το 2021. Ανεχόμουν συμπεριφορές στις οποίες έλεγα, έλα μωρέ δεν πειράζει, δώσε ευκαιρία και έδινε, ξανά έδινα ευκαιρία. Αλλά το θέμα είναι ότι στο τέλος του 2021, προς το τέλος δηλαδή, και αφού άρχισε και ψυχοθεραπεία, που έτσι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό boost αυτό, στο να, αφού δεν μπορείς πλέον να διαχειριστείς κάποια πράγματα μέσα σου, καλό είναι να ξεκινήσεις και να κάνεις κάτι για σένα. Δεν είναι καθόλου ντροπή η ψυχοθεραπεία. Και πιστεύω ότι προς το τέλος του 2021 καλά τα κατάφερα, το έσωσα. Νομίζω ότι μου άφησε ένα αίσθημα ικανοποίησης αφού, έλα, τους πετσόκοψα. Πώς τους πετσόκοψες έτσι που λένε. Τους έβγαλα από τη ζωή μου και πιστεύω ότι δεν το έχω μετανιώσει και καθόλου. Για την Καβάλα, μιλάω για την Αθήνα. Δεν μου πήγε καλά γενικά το θέμα φιλίας στην Αθήνα. Και να πεις ότι είμαι και διαφορετικός χαρακτήρας, πάει στο διάλογο. Ο ίδιος χαρακτήρας είμαι στην Αθήνα, ο ίδιος χαρακτήρας είμαι στην Αθήνα. Δεν παρακαλώ καμία κατουρημένη πουδιά, δεν κάνω ρουσφέτια, δεν ξέρω τι διάλογο τέλος πάντων. Οπότε έχω να σου πω ότι για να κάνουμε τους στόχους του 2022 αρχικά πρέπει να τους γράψω και δεύτερον να τους υλοποιήσω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Για να τους γράψω όμως κάπου χρειάζεται και μία ατζέντα. Όπως και πέρυσι λοιπόν που πήρα αυτήν εδώ πέρα την ατζέντα για το 2021, που θα τα δούμε τώρα αναλυτικά πώς τα έχω έτσι γραμμένα και νοικοκυρεμένα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς φέτος πήρα την ατζέντα για το 2022 και τις δύο τις έχω προμηθευτεί από Max Store. Μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι απλές, έτσι όπως τις θέλω εγώ, με χοντρό εξώφυλλο. Αν και να σου πω την αλήθεια, είναι η δεύτερη η οποία αγόρασα φέτος. Ο λόγος είναι ότι επειδή είχα πάει στο Σκλαβενίτη και μου ήρθε σαν φλασιά και λέω, εντάξει ρε παιδί μου, να μην πάω στα Max Store. Και ήταν πάρα πολύ λεπτό το εξώφυλλο του, ήταν σαν χαρτόνι. Δηλαδή και λίγο νερό να είχε στα χέρια σου, θα πέρναγε το νερό στο χαρτόνι και θα γινόταν σκατά. Και με χάλασε βασικά και ξενέρωσα στο λεπτό. Οπότε πήρα αυτή την ατζέντα με χοντρό εξώφυλλο τύπου βιβλία. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να κάνουμε την ανασκόπηση του 2021, τι στόχους έβαλα και πώς θα τους βαθμολογήσω. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, όταν άλλαζε τέλος πάντων ο μήνας, έγραφα εδώ πέρα στα κουτάκια αυτά που ήθελα, τα πιο βασικά, με στόχο να μην ξεχάσω τίποτα και να τα βλέπω όλα γραμμένα και να μου φτιάχνετε το είναι μου και το μυαλό μου για να μην χάσω κάτι. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω γράψει τους στόχους μου για το 2021. Γενικά, όταν αλλάζει ο χρόνος, πάντα έχω στην κατοχή μου μία ατζέντα, γράφω τους στόχους και είμαι έτοιμη για να τους υλοποιήσω. Οπότε πάμε λίγο να τους δούμε. Λοιπόν, αλλαγή λέει χαρακτήρα. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορώ να πω ότι, όπως σου είπα κιόλας, ότι δεν το έσωσα. Απλά γενικά δεν μπορώ να πω ότι φέρθηκα και πάρα πολύ καλά στον εαυτό μου. Οπότε θα του βάλω ουσιαστικά ένα 20%. Έτσι. Χαλαρά. Λοιπόν, χάσιμο κιλών. Λοιπόν, στο χάσιμο κιλών δεν μπορώ να πω ότι πήγα και πάρα πολύ χάλια, αλλά δεν εκπλήρωσα τουλάχιστον 12 κιλό. Έχασα όμως 5 κιλά το 2021. Οπότε μπορώ να σου πω ότι θα βάλω ένα 50%.
Δεν τα πήγα και άσχημα. Διακοπές στην Καβάλα πιο πολύ. Φέτος νομίζω ότι αυτός ο στόχος έγινε 100%. Πήγα 1,5 μήνα στην Καβάλα, το ευχαριστήθηκα. Ήθελα να βγάλω πολύ τοξικότητα από πάνω μου. Ήθελα να ερεμήσω για δικούς μου προσωπικούς λόγους και έτσι λοιπόν το πέτυχα. Για τη δουλειά. Η δουλειά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, τη βρήκα, αλλά την έχασα από θέμα υγείας, μπορώ να πω. Οπότε μπορώ να σου πω ότι πήγε 100%. Άσχετο αν δεν συνεχίστηκε. Λοιπόν, είπα ότι θα αρχίσω ψυχοθεραπεία, οπότε η ψυχοθεραπεία πήγε πάρα πολύ καλά, το έκανα 100%. Κάτσε λίγο να στα δείξω και πιο καθαρά, γιατί νομίζω πριν ότι δεν εστίαζε καλά η κάμερα, δεν έκανε focus. Όπως βλέπεις, έβαλα ένα 20% στην αλληλεγγύη χαρακτήρα μου, χάσιμο κιλών 50%, διακοπές στην Καβάλα 100%, δουλειά 100%, ψυχοθεραπεία 100%. Πάμε τώρα στο ένα βίντεο την εβδομάδα. Μπορώ να σου πω ότι δεν ήτανε. Θα βάλω εδώ πέρα ένα 0%. Αν και στο τέλος του χρόνου τα πήγα καλά, αλλά λόγω καραντίνας και γενικά έπεισα πάρα πολύ ψυχολογικά. Δεν μπορούσα να εκπληρώσω αυτό το στόχο μου, άσε που άφησα και το κανάλι 6 μήνες, οπότε 0%. Skin Beauty Self Care. Μπορώ να σου πω ότι δεν θα γράψω 100%, αν και δεν το παρέλειπα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν 100%, οπότε θα βάλω ένα 70%. Ένα 20% ήταν βαρεμάρα. Λοιπόν, κύκλος όπες στην Αθήνα. Αυτό που σας είπα, ότι έφαγα τα σκατά και κοίταγα γενικά να μεγαλώσει ο κύκλος μου. Μπορώ να πω ότι το πέτυχα, γιατί γνώρισα κάποιες κοπέλες και είμαι πολύ χαρούμενη. Πλέον να σου πω την αλήθεια είναι ότι δεν θέλω, ρε παιδί μου, να ανοιχτεί ο κύκλος μου και να μην ξέρω τι γίνεται 100%, αλλά τουλάχιστον αυτόν που θα γνωρίσω να έχω τελείως καλή να έχω τέλεια εμπιστοσύνη. Και γενικά να περνάω καλά, να με κάνει να μην χαμογελάω, να υπάρχει δηλαδή μια φιλία που να μην υπάρχουν ερωτηματικά. Δηλαδή να μην αρχίζω να λέω τώρα όντως υπάρχει περίπτωση να μου την κάνει. Οπότε εδώ πέρα θα σου βάλω ένα ουσιαστικά 40%, ότι κάπως άρχισε να γίνεται καλύτερο αυτός ο στόχος. Καλύτερες φορητοσογραφίες στο Instagram νομίζω ότι τα πάω καλά, οπότε, αλλά ποτέ δεν είναι τέλειο, δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι πιάνω την τελειότητα, οπότε θα βάλω ένα 80%, πάντα έτσι. Μ' αρέσει δηλαδή να βάζω και λιγότερο ποσοστό για να υπάρχει ένα booster στα μετέπειτα μου βήματα. Μακιγιάζ, μπορώ να πω ότι εντάξει δεν εκπλήρωσε 100% το στόχος μου να ανεβάζω μέρα παραμέρα κάποιο μακιγιάζ στο account της Μουαμπέλα, τέλος πάντων. Οπότε θα βάλω ένα 40%. Λοιπόν, γυμναστική κολυμβητήριο. Και ναι, άρχισα και εγώ γυμναστική το 2021. Πήγε πάρα πολύ καλά, 100%. Τώρα όμως δεν πάω, γιατί αρχές Δεκέμβρη εγώ είχα αρρωστήσει για 3 εβδομάδες. Νόμιζα ότι ήταν η κορώνα, αλλά τελικά δεν ήτανε. Ήτανε καθαρά ότι πήγα αρχές Δεκέμβρη, κάτι το οποίο εγώ δεν είμαι μαθημένη, οπότε την πάτσα. Αλλά παρόλα αυτά, άρχισα κολυμβητήριο, έκανα πράγμα για μένα. Πράγμα. Καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, κάτι για μένα. Ring light, εννοείται ότι το πήρα, το ring light. Στο τέλος του Δεκεμβρίου, δηλαδή πριν μπείτε ακόμα το 2022, οπότε το κλείωσα. New decoration, Desenio. Μπορώ να πω ότι ναι, το έκανα, αλλά όχι 100%, γιατί ακόμα θέλω να πετάξω πολλά πράγματα από το σπίτι. Παρ' όλα αυτά τα καδράκια από το Desenio, εγώ τα κρέμασα στο σαλόνι μου. Οπότε θα σου βάλω ένα 50%, γιατί πιστεύω ότι θέλω ακόμα και άλλες αλλαγές στο σπίτι μου. Και βάψιμο δωματίων, εννοείται ότι το έκαναμε 100%, βάψαμε τα δωμάτια των παιδιών. Και επίσης έρχεται η μεγάλη έκπληξη στο δωμάτιο του Γιώργου, που δεν την έχουμε ακόμα κληρώσει, αλλά είναι έτοιμη, μας είπε σε ένα μήνα, οπότε θα σας το δείξω. Οπότε τώρα πάμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε τους στόχους για το 2022. Πριν όμως το κάνω αυτό, θέλω κάπου εδώ πέρα να προσθέσω σε αυτό το σημείο ότι εγώ το έκανα, δηλαδή με έπιασε αυτό που σου είπα για την αυτοβελτίωση, ότι το έσωσα το 2021. Ήθελα δηλαδή να μπει η νέα χρονιά μου χωρίς τοξικότητα, χωρίς πίεση και χωρίς να δίνω άλλες ευκαιρίες σε άτομα τα οποία με πιέζαν, μου φέρνανε ένταση και γενικά μου φέρνανε ερωτηματικά στη ζωή μου. Οπότε εγώ έχω να σας πω ότι αν δεν θέλετε κινήσετε ψυχοθεραπεία, καλό είναι να τα γράφετε κάπου, να γράφετε τα μείον αλλά και τα καλά ενός ανθρώπου και γενικά να τα γράφετε όλα, τι σκέφτεστε, τι σας κάνει να χαμογελάτε. Γενικά πιστεύω ότι είναι πολύ καλό κριτήριο αυτό για την αυτοβελτίωση
βελτίωσή σας. Οπότε και εγώ από ένα μέρος και μετά το έχασα. Γι' αυτό και είπα ότι θα αρχίσω την ψυχοθεραπεία. Δεν ήταν μόνο αυτός ο συγκεκριμένος λόγος. Ήθελα γενικά να πάρω πολύ τα πάνω μου. Είστε κιόλας, μπορώ να σας απαντήσω και σε μία ερώτηση που μου λέτε γενικά ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Όχι, δεν είμαι γενικά πάρα πολύ αισιόδοξη. Απλά κοιτάω να μην μαυρίζω την ψυχή μου. Όμως οι άλλες συνδίκες με κάνουν να μαυρίζω την ψυχή μου παρόλα αυτά. Οπότε το 2022 δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι τη χρονιά. Δηλαδή είπα με το που μπαίνει ερωτηματικό σε μία φιλία, δεν δίνω άλλη ευκαιρία. Είμαι ή του ύψους ή του βάθους, να ξέρετε. Θα το πάω, δηλαδή, όχι κατευθείαν, αλλά γενικά εγώ το έχω σαν κριτήριο. Όταν ανάψει μέσα μου το λαμπάκι ερωτηματικού για έναν άνθρωπο, δεν πάει καλά, παιδιά. Είναι δηλαδή φως φανάρι γενικά. Ίσως από την εμπειρία μου, ίσως γενικά για τα 40 μου χρόνια που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από τη ζωή μου. Δεν ξέρω. Γενικά όμως να το ψάχνετε. Και άμα θέλετε, όπως σας είπα, καλό είναι να τα γράφετε και γενικά να μην πιέζετε τον εαυτό σας και ούτε ο οργανισμός σας να βγάζει ψυχοσωματικά πραγματάκια. Λοιπόν, οπότε εγώ το 2022 ξεκίνησα πάρα πολύ αποφασισμένη, ανανεωμένη θεωρώ, δυναμική θεωρώ, γενικά πιο ανανεωμένη. Οπότε πάμε να γράψουμε τους στόχους του 2022. Έχω να σου πω, όπως βλέπεις, μπήκαμε στον Ιανουάριο. Έχω ήδη αρχίσει να φτιάχνω εδώ πέρα το χρονοδιάγραμμά μου. Έχω ήδη γεμίσει τα κουτάκια, τα συμβάντα που δεν θέλω να ξεχάσω, είτε κάποια giveaway ή κάποια θεματολογία από το YouTube, αλλά εννοείται ότι θα βάλω και εδώ πέρα κάποια πραγματάκια. Οπότε πάμε στην αρχή του εξωφύλου για να γράψουμε τους στόχους του 2022. Για τους στόχους του 2022 έχω διαλέξει ένα μπλε πενάκι. Δεν ξέρω, δεν παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ εντωμεταξύ πήρα και αυτά τα μαρκαδωράκια φέτος από τα Max Store. Με βοηθάνε πάρα πολύ, είναι και πολύ γλυκούλια όπως βλέπετε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε τον πρώτο στόχο, ο οποίος ο πρώτος στόχος είναι να είμαι πιο δυνατή. Οπότε θα βάλω δυνατή. Δυνατή, αληθινή και γενικά να ικανοποιήσω τα θέλω μου και να μην πιέζομαι. Σε αυτό εδώ πέρα το σημείο θέλω να προσθέσω ότι θέλω να γίνω και λίγο πιο φιλική σε άτομα τα οποία δεν ξέρω, εγώ έχω ένα κακό, μπορεί να μην σε συμπαθήσω πάρα πολύ, αλλά όταν σε γνωρίσω από κοντά αλλάζω γνώμη, οπότε θέλω να σημειώσω ότι θέλω να είμαι πιο φιλική για φέτος. Ωραία, οπότε πάμε στο δεύτερο στόχο. Νούμερο 2. Λοιπόν, ο δεύτερος στόχος είναι να πετάξω ακόμα πιο πολλά πράγματα από το σπίτι. Οπότε θα γράψω ένα ξεκαθάρισμα. Λοιπόν, τρίτος στόχος, θέλω να χάσω κιλά, δηλαδή αυτό το δεκάκιλο ας φύγει από πάνω μου, χάσιμο κιλών. Και βέβαια να μην σταματήσουμε στα 10 κιλά, ό,τι μπορούμε να χάσουμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, τέταρτος στόχος, θέλω να κάνω περισσότερα μακιγιάζ και να βγάλω φωτογραφίες, ώστε να δείξω και την δουλειά μου. Και η αλήθεια είναι ότι άμα πάει και λίγο πιο πάνω, δεν θα με χαλάσει. Εννοώ, ρε παιδί μου, να κάνω κάποια μεγάλη συνεργασία ή να βάψω κάποια κοπέλα πέρα από τα νηφικά μακιγιάζ. Να κάνω δηλαδή κάτι διαφορετικό, κάτι πιο δημιουργικό. Λοιπόν, 5. Εννοείται ότι θα βάλω skin care όπως και δίποτε. Και γενικά να είμαι και πιο δημιουργική και να δίνω και περισσότερες πληροφορίες με αυτά που γνωρίζω γύρω στο κομμάτι γύρω-γύρω από τον κύκλο της ομορφιάς. Νομίζω και θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι beauty expert χωρίς κιόλας να το παίξω ψώνιο, αλλά το πιστεύω γιατί έχω πολλές γνώσεις πάνω στο κομμάτι της ομορφιάς.
Έκτο και πάρα πολύ σημαντικό, φέτος παιδιά θέλω να διαβάσω όσα περισσότερα βιβλία έχω. Ντροπή μου, το 2021 έχω τελειώσει μόνο 2 βιβλία, την ψυχική βιταμίνη και το δικαίωμά μου. Τόσα βιβλία μου στέλνει ο ψυχογιός, ειλικρινά δεν έχω χρόνο, ασχολούμαι περισσότερο δυστυχώς με τα social και ειλικρινά δεν αφιερώνω μία ώρα χαλαρωτική στο να διαβάσω ένα βιβλίο. Οπότε όπως και δίποτε πρέπει να τα πάω πολύ καλά στα βιβλία, να διαβάσω. Λοιπόν, πάμε. 7. Όπως και δίποτε να μην χάσω και φέτος το κολυμπητήριο. Με τίποτα. Νιώθω απίστευτη ευεξία όταν τελειώνω το κολυμπητήριο και γενικά γυμνάζω το σώμα μου. Πάμε. 8. Να κάνουμε 2 βίντεο την εβδομάδα. Στο YouTube. Λοιπόν, μετά θέλω 9. Λιγότερο καταναλωτισμός. Δεν θέλω να παίρνω πολλά πράγματα, δηλαδή θέλω να είναι πολύ μήνυμα καταστάσεις, οπότε θα βάλω λιγότερος καταναλωτισμός, ξεκάθαρα. Οπότε αφού γράψαμε και τους στόχους του 2022, κάπου εδώ θα κλείσει αυτό το βίντεο. Εγώ σας εύχομαι να το κάνετε αυτό έτσι για να τα έχετε πολύ ολοκληρωμένα, να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα οργάνωσης για τους στόχους. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι της αυτοβελτίωσης, θέλω να τα πω και στον εαυτό μου, να τα πω και σε εσάς. Εύχομαι να γίνουμε πιο δυνατές, γενικά να μην μας πιέζουν καταστάσεις, να μην μας πιέζουν φιδοφιλίες, να μην μας πιέζουν εγκόμενοι οι οποίοι ξανάρχονται από το πουθενά και μας χτυπάνε την πόρτα. Γιατί ξανά γυρνάς, αγάπη μου? Δηλαδή θα αλλάξει ο χαρακτήρας σου? Παίζει αυτό να αλλάξει? Δηλαδή ξαφνικά, επειδή μπήκε ο καινούργιος χρόνος, θα δεχτούμε τους παλιούς μας γκόμενους? Δηλαδή το λέω επειδή έχω και κάποια πιτσιρίκια στην συνομιλία που μιλάμε στο Instagram. Έχω να σου πω ότι καλό θα είναι να μην ξαναγυρνάμε στα παλιά. Δεν ωφελεί πουθενά. Είμαστε για καινούργια πράγματα εδώ, για καινούργιες νέες καταστάσεις. Οι άνθρωποι δυστυχώς δεν αλλάζουν. Τους πρώτους μήνες παίζουν το θεατράκι και μετά πόσο θέατρο να παίξεις, πάλι αποκαλύφτεσαι τι σκατά και τι φρούτο είσαι. Όσον αφορά για τις φιλίες, πιστεύω πάρα πολύ στη λέξη εμπιστοσύνη, οπότε δεν μπορώ από τη στιγμή που την έχω πατήσει να σου ξαναδώσω και 28η ευκαιρία, δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε σας το συμβουλεύω αυτό, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, τη λέξη εμπιστοσύνη. Αν χαθεί, παιδιά, η εμπιστοσύνη, ό,τι και να μου κάνει ο άλλος και χρυσάφι να μου δώσει και 500 συγγνώμες να ζητήσει, η αλήθεια είναι ότι άμα χαθεί η εμπιστοσύνη, το παιχνιδάκι το έχει χάσει. Ειλικρινά, μου έχει συμβεί και εμένα και η αλήθεια είναι ότι και εγώ που έχω ζητήσει συγγνώμη από τη στιγμή που έχει χαθεί η εμπιστοσύνη, είναι πάρα πολύ λογικό να μην υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά επειδή το περνάω και εγώ, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να σε δεχτώ πίσω. Η εμπιστοσύνη μου έχει πετάξει στη μάνα σου, στα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία. Λοιπόν, να μην σας κουράζω, αυτό ήταν το βίντεο, αυτή ήταν η στόχη του 2022, αυτή ήταν η αυτοβελτίωση που ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας και πώς θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι το 2022. Οπότε θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο σε αυτό το υπέροχο κανάλι. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να με ακολουθείτε και στο Instagram. Και μέχρι το επόμενο βίντεο που θα είναι την Κυριακή, τα ξαναλέμε. Φιλάκια πολλά!